Κύριε Υπουργέ, θα σας υπενθυμίσω ένα περιστατικό. Πριν 9 χρόνια ακριβώς, μου λέτε, τρέξε πάρε τους Financial Times να διαβάσει ένα άρθρο του Μάρτιν Γουλφ που αναφέρεται στη διαφορετικότητα των μοντέλων οικονομίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι ήταν ένα σημαντικό άρθρο. Το θυμάμαι γιατί γράφηκα συνδρομητής εκείνη τη μέρα. Τώρα βλέπω υιοθετείτε κι εσείς την πολιτική άνευ ηθαγενείας στο ζήτημα των αγορών. Δηλαδή φαντάζομαι ορισμένοι ότι υπάρχει ένα αδιαφοροποίητο ομοιογενές συνεχές στις αγορές από τη Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ, μέχρι το Πεκίνο. Ξεχνώντας ότι οι αγορές έχουν ιστορικότητα, έχουν γεωγραφικά χαρακτηριστικά, έχουν θεσμούς και δομές που συμπυκνώνουν μνήμη τυπικές και άτυπες συμπεριφορές. Αρκεί να το δούμε, κύριε συνάδελφοι, μια και συζητάμε για τις τράπεζες, συζητήσαμε αυτές τις μέρες, στη σύγκριση του αγγλοσαξονικού μοντέλου με το γερμανικό, Τουρίνου που συζητάμε. Ας πάρουμε το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο στο αμερικάνικο σύστημα ή στο αγγλοσαξονικό είναι ανυπόμονο για γρήγορες αποδόσεις. Έχει το μυαλό του συνέχεια στο ταμπλό του χρηματιστηρίου. Αντίθετα, στη Γερμανία, για παράδειγμα, ή στην Ολλανδία, είναι πιο υπομονετικό, βλέπει πιο μακροπρόθεσμα. Κοιτάξτε τις τράπεζες, ας πούμε, στην Αμερική και τις τράπεζες στην Γερμανία. Οι τράπεζες στη Γερμανία, μια και είπε προχθές ο φίλος μου ο Τσακαλώτος για τη σύνδεση των τραπεζών με την πραγματική οικονομία. Οι τράπεζες στη Γερμανία είναι απολύτως σε συζυγική σχέση με τη βιομηχανία. Ο ένας έχει μετοχές του άλλου. Δηλαδή, μια ακραία διαπλοκή τραπεζών βιομηχανία. Στην Αμερική είναι κάτι διαφορετικό. Συν πλην, αλλά είναι διαφορετικά. Μπορεί κανείς, ας πούμε, να πει η Αμερική έχει τα flash boys, το hot money, γρήγορες αποδόσεις, αλλά θα σου πει ο άλλος έχει και το Google capitalism. Δηλαδή, επανατοποθετείται γρήγορα το κεφάλαιο στις καινοτομίες, στις ευκαιρίες, ενώ στη Γερμανία έχουμε Siemens capitalism, δηλαδή 200 χρόνια Siemens και με Kaiser και με Hitler και με δημοκρατία. Έχουμε λοιπόν διαφορετικά συστήματα. Τα επιμελητήρια, για παράδειγμα, στη Γερμανία έχουν υποχρεωτική εγγραφή και παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη δομή της αγοράς. Δεν τα μεταβάλλουν αυτοί οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί τα υπερασπίζονται αυτά τα πράγματα. Φέρνω λοιπόν τη συζήτηση σε αυτό το θέμα, που νομίζετε ότι εύκολα το κλείσατε χθες, διότι ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Όχι από το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, μου πείτε ότι μαζεύω και ψήφους. Θα πάρω, μια και είναι στο Προεδρείο κριτικός, θα πάρω το επιμελητήριο του Ηρακλείου. Κύριε συνάδελφε, το επιμελητήριο του Ηρακλείου έφερε στη μια πλευρά του τραπεζιού τους παραγωγούς κριτικών προϊόντων και στην άλλη πλευρά τους ξενοδόχους. Και τους λέει θα τα βρείτε. Δεν θα φύγετε από εδώ εάν δεν συμφωνήσουμε στο ελληνικό προϊόν. Ό,τι θα έχετε τα ξενοδοχεία ελληνικό μέλι, κριτικό τυρί κλπ. Ποιος θα την κάνει αυτή τη δουλειά? Λέτε ας κάνουν ενώσεις, ας πουλάνε υπηρεσίες. Μα είναι πολύ μακρινό αυτό. Φαντάζεστε ότι οι μεν θα είναι γραμμένοι, οι άλλοι δεν θα είναι γραμμένοι. Άμα βγει το ένα κόμμα στο επιμελητήριο, οι άλλοι δεν θα δίνουν συνδρομή? Δεν είναι όριμα αυτά τα πράγματα, είναι χαοτικά. Γιατί οι Γερμανοί τα κρατούν 250 χρόνια αυτά τα πράγματα? Και ξέρω ότι πιέζεστε, διότι διαβάζουμε κι εμείς τι λένε στον ξένο τύπο. Σου λέει γιατί η Ελλάδα έκανε βουτιά 25%. Λένε τη βλακεία ότι, ξέρω εγώ, δεν εφάρμοσε τις διαρθρωτικές αλλαγές. Ωραία, διαρθρωτικές αλλαγές, δώστε προτεραιότητα στις διαρθρωτικές αλλαγές. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές που είναι επίγουσες? Μια επιχείρηση, ποια προβλήματα έχει σήμερα? Κόστος χρήματος, πρόσβαση στο χρήμα. Αυτό είναι η προτεραιότητα. Ενεργειακό κόστος. Αυτό είναι η προτεραιότητα. Φορολογικό χάος. Αυτό είναι η προτεραιότητα, την οποία ευθύνεται το Υπουργείο. Κόστος, ξέρω εγώ, και προβλήματα χωροταξικό, περιουσιολογικό, χρηματολογικά. Κόστος δικαστηρίων. Βάλτε προτεραιότητες. Τώρα εδώ τσακώνεστε με όλο τον κόσμο και λέτε ότι είστε μεταρρυθμιστές. Αυτό είναι μεταρρυθμιστές για κλάματα. Φιλελεύθεροι για κλάματα τύπου Χατζηδάκη. Δηλαδή τη μια τσακώνεστε με τον ένα. Την άλλη τα βάζετε με τα φαρμακεία. Την άλλη με τα βιβλιοπολία. Τώρα με τα επιμελητήρια. Τι διάλογο. Διαχείριση κρίση θα κάνετε χωρίς καμία στοιχειώδη κοινωνική συμμαχία, χωρίς καμία συνοχή. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε συνάδελφε, υπάρχει και ένα θέμα δημοκρατίας εδώ. Έχουν υπογράψει 185 βουλευτές. Σας λέω με τα λόγου γνώσεως ότι αν προκαλέσουμε ψηφοφορία, οι βουλευτές θα γίνουν 230. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται πολιτικό ζήτημα. Έχετε τρόπο να αναδιπλωθείτε. Μην μου πείτε τώρα ή δόση ή υποχρεωτική εγγραφή των επιμελητηρίων.
Με την ευκαιρία δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε. Έχω κάνει πολλές φορές ερωτήσεις, κύριε Υπουργέ. Ποιος αξιολογεί τους αξιολογητές, τους συμβούλους, ας πούμε? Ο υπουργός, ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, κύριοι συνάδελφοι, έκανε δημόσια ανακοίνωση, ο πρώην, που είπε ότι η Μέρι Λίντς μας εξαπάτησε. Προσέξτε. Η Μέρι Λίντς μας είπε ότι χρειάζονται 16 δισεκατομμύρια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και αυτά πήγαν 65 δισεκατομμύρια και χρεοκοπήσαμε. Ποιος θα αξιολογήσει τους αξιολογητές, τους συμβούλους, που διαβάζω τώρα ότι πήραν στις τελευταίες εκδόσεις όλα αυτά μαζί 250 εκατομμύρια. Ποιος αξιολογεί τους αξιολογητές, τους συμβούλους, ποιος τους αξιολογεί? Δηλαδή ποιοι κάνανε καλά τη δουλειά τους, ποιοι δεν την κάνανε, δικαιολογούνται αυτά τα λεφτά? Διότι, κύριε Υπουργέ, πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και πρέπει να το ελέγχετε για να μην βρεθείτε μπλεγμένος από διάφορους που περιφέρονται γύρω-γύρω σαν τις φύγες γύρω από τα Υπουργεία, τα flash boys κλπ. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις συμπαιγνίας, εξαρτήσεων, συγκρούμενων συμφερόντων. Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει, δεν εννοώ εσάς, το ρητό. Και βλέπω τους ίδιους που είναι εδώ, οι ίδιοι συμβουλεύουν για το ελληνικό. Μα άμα του έχω δώσει εγώ 30 εκατομμύρια ή 200 εκατομμύρια, δεν θα μου κάνει αυτό που θέλω εγώ, ας πούμε, στοιχή, πρόταση? Πρέπει λοιπόν αυτά να τα εξακριβώσετε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί έκανα κατάχρηση και στην πρωτολογία μου και δεν θα συνεχίσω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,